Παντόπουλος, είμαι γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων της πόλης προχωρούν σε αποκλεισμό του κτηρίου του ΕΛΚΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο συμβολίζει την επιχειρηματική λειτουργία που θέλουν ουσιαστικά να ενταθεί με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή που οι σπουδές μας είναι στον αέρα, που λεφτά για τις ανάγκες μας δεν δίνονται, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα σε πακτολό χρημάτων στον ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων, δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για αστυνομία, ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα που αφορούν την εξεταστική μας, τις σπουδές μας γενικότερα, τα οποία είναι άλυτα. Στο αίτημά μας όλο αυτόν τον καιρό για έκτακτο χρηματικό κονδύλι απαντούσε πως δεν είναι εφαρμόσιμο, την ίδια στιγμή που έχει συνεχίσει την χρηματοδότηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στα πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δηλώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκηση του νέου νομοσχεδίου, να κλιμακώσουμε την δραστηριότητά μας η οποία θα κορυφωθεί με το συλλαλητήριο την 5η 12 του μηνός στο άγαλμα Βενιζέλου και ουσιαστικά να διαλύσουμε κάθε σκέψη της κυβέρνησης πως αυτό το νομοσχέδιο θα περάσει γιατί οι ίδιοι φοιτητές θα ακυρώσουν τα σχέδιά τους.